Στα δικά σου είμαι τελείω σίγουρο. Ο κύριο Τσίπρα χθε όμω ευχήθηκε στον κύριο Μαϊμαράκη να είναι αρχηγό. Ή ήταν απλώ μια ευγενική κουβέντα, θα την πήγε σε εσά, α πούμε, ενδεχομένω. Ξέρω αν ο κύριο Τσίπρα έχει ω μύχη επιθυμία να έχει αντίπαλο τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη ή αν αυτό ήταν μια προβοκάτσια στην υποψηφιό του Μαϊμαράκη. Δεν νομίζω να είναι πολύ καλό. Τι του έκανε δηλαδή. Αυτό τον ακούω με Μαϊμαράκη ότι ο Τσίπρα προτιμάει το Μαϊμαράκη για αντίπαλο δεν είναι καλό. Κακό είναι. Είναι καλό για σένα όμως. Θεωρώ ότι δεν θέλω. Πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρα έκανε κάποιο είδου ευγένεια. Αυτό εννοείται τέλο πάντων. Δεν θα του δώσω περισσότερη αξία. Καλό δεν είναι για έναν υποψήφιο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία να λέει ο Τσίπρα δεν θέλω για αντίπαλο. Κακό γιατί, είναι. Αν αναγνωρίζει την αξία, το περιεχόμενό του, εμένα προσωπικά. Δυνατότητα να συζητάει, γιατί δεν είναι κακό υποχρεωτικά. Είμαι βέβαιο ότι δεν με θέλει για αντίπαλο το κ. Τσίπρα. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Εδώ, με συγχωρείτε, το ανάποδο είναι ο κοινός τόπος. Ποιο δηλαδή? Ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή απεκτείνεται προς το κέντρο, θα ήθελε έναν ο οποίος δεν είναι κατά τεκμήριο κεντρός, ούτε το δηλώνει, αλλά δεξιός, για να στριμωχτεί η Νέα Δημοκρατία στο δεξιό κομμάτι και να πάρει αυτό όλο το κεντρό. Όλες αυτές οι θεωρίες, κύριε Δημήτρη Καμπουράκη, για το πώς θα κερδίσεις, για πώς θα πάρεις κέντρο, μεσαίους χώρους κτλ., θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και αν κάποτε είχαν μια κάποια αξία. Στην Ελλάδα τη σημερινή δεν έχουν καμία αξία. Και θα σου το αποδείξω με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας εξελέγει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περίοδο. Έγινε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έφυγε ο κ. Κουβέλης και είναι η ανατολική πτέρυγα. Ναι. Και έτσι ο Τσίπρας πήγε αριστερότερα, γιατί το δεξιό του κομμάτι έφυγε με τον Κουβέλη και που κάνανε τη Δημοκρατική Αριστερά. Για ένα μακρόχρονο χρονικό διάστημα ήταν κάτω από το όριο του 3% ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Και μάλιστα εμείς λέγαμε τότε στη Βουλή, θυμάμαι το 2011, άντε να γίνουν εκλογές να απαλλαγούμε από το ΣΥΡΙΖΑ και να εισχάσουμε από αυτούς. Αυτά λέγαμε. Κατάφερε να γίνει. Όλα αυτά τα έχω, αυτά μου. Κατάφερε να μπει το 2012 και να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Από το 3% πλέον θα πιάσει, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά πήρε την εξουσία, χωρίς να κάνει καμία ιδεολογική παραχώρηση μέχρι το δημοψήφισμα. Από το δημοψήφισμα και μετά, λόγω μνημονίου έκανε τη στροφή. Yeah. Άρα ο Τσίπρας πήρε την εξουσία, λέγοντας είμαι αριστερός. Και μάλιστα όχι αριστερός κέντρο αριστερός, αλλά αριστερός κανονικός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να λες είμαι δεξιός και μάλιστα με την ένταση που το λέτε εσείς. Και δεν μου λες, βρε Γιώργο μου, εσύ που είσαι έτσι καλό παιδί και άξιο παλικάρι. Για ποιο λόγο δηλαδή στην Ελλάδα μπορεί να το λέει κάποιος με ένταση ότι είναι αριστερός και με περηφάνεια και όχι ότι είναι δεξιός? Τι είμαστε εμείς οι δεξιοί, βακτηρία? Για ποιο λόγο? Να απαντήσετε στον εαυτό σας. Εγώ το λέω με τιμή και με υπερηφάνεια. Δεν το έχω κρίσει ποτέ. Γιατί η αριστερή είναι βακτήρια που λέγατε, που λέγατε στη Βουλή το 2011, άντε να απαλλαγούμε από αυτούς, λες και ήταν καμία μόλυνση. Να απαλλαγούμε από αυτούς εννοώ πολιτικά, όχι ως μόλυνση. Λοιπόν, για να πάω λίγο τώρα σοβαρά. Γιατί κάνουμε και λίγο χειμώνα. Λοιπόν, η ουσία είναι πολύ απλή. Την εξουσία την παίρνει αυτός που τη θέλει περισσότερο και αυτός που πείθει το λαό ότι αν ο λαός του την εμπιστευτεί θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Αυτός παίρνει την εξουσία. Δεν θα την πάρουν την εξουσία επικοινωνιολόγοι ούτε διαφημιστές. Την εξουσία την παίρνουν οι πολιτικοί. Πότε, όταν βγαίνουν έξω στην κοινωνία, μάχονται για τις ιδέες τους και πείθουν τον κόσμο ότι με την εφαρμογή αυτών των ιδεών θα γίνει η ζωή τους καλύτερη. Αυτό σκοπεύω να κάνω εγώ, εάν οι νεοδημοκράτες μου κάνουν την τιμή να με κλέξουν αρχηγό τους. Mm-hmm. Αυτό που δεν είναι εξουσία περισσότερο, ο μανιακός της εξουσία κερδίζει δηλαδή. Όχι φυσικά ο μανιακός, δεν είναι η εξουσία αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός είναι να μπορέσει να ωφελεί την πατρίδα σου, γι' αυτό μπαίνει στην πολιτική. Είπα για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, για να λύσει τα προβλήματά του. Αλλά δεν θα έρθει η εξουσία, όπως λένε μερικοί, ως όριμο φρούτο. Να περιμένουμε, λένε κάποιοι, το λένε και στην Δημοκρατία. Να περιμένουμε, λέει, επειδή ο Τσίπρας έχει 4 χρόνια σίγουρα μπροστά του, μπορεί και 8, λένε ορισμένοι, να περιμένουμε. Δεν έχει σημασία ποιο αρχικό θα εκλέξουμε τώρα. Ο Τσίπρας θα κερδίσει άλλη μια φορά. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και έχει κουραστεί το εκλογικό σώμα από τον Τσίπρα, τι θα κάνει, θα έρθει σε εμάς. Αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία του ορίμου φρούτου. Yeah. Μένα δεν με βρίσκει σύμφωνα αυτή η θεωρία. Για μένα, όσο μένει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία, κάθε μέρα περαιτέρω παραμονή του στην εξουσία, είναι βλάβη για τον συνταξιούχο, βλάβη για τον νησιώτη, βλάβη για τον άνεργο. Βλάβη για την οικογένεια. Εντάξει, αλλά όμως να σας πω κάτι. Εγώ όταν λέω, ας πούμε, σε κάποιους ανθρώπους, πώς πάμε κτλ. Λέω, περίμενε τώρα να πάρεις ένα πακέτο φόρο στο κεφάλι, να σου μειώσουν τη σύνταξη κτλ. Η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Και οι άλλοι να ήταν, το ίδιο θα ήταν. Τα ίδια θα έκαναν. Δυστυχώς αυτό που λένε αυτοί που στο λένε έχουν εν μέρει δίκιο. Υπό ποια έννοια.
με το να υπερψηφίσουμε το καλοκαίρι το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Όπου βεβαίως είπαμε στη Βουλή ότι δεν υπερψηφίζουμε τα μέτρα, αλλά ψηφίζουμε μόνο για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αλλά δυστυχώς, δίνοντας έτσι εύκολα τη θετική μας ψήφο εκείνη την ημέρα, εγώ είχα διαφωνήσει, αν θυμάστε, και στο πολιτικό μας συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Αλλά δεν είχες δώσει λύση. Αλλά δυστυχώς ήμουν μειοψηφία. Τι να γινότανε, να τα κατέρα η χώρα. Δίνεις ένα λεπτό χρόνο διακόψη. Αν μπορώ. Ένα λεπτό. Λέω, με το να δώσουμε αυτή μας τη θετική ψήφο, δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει γρήγορες εκλογές, προτού ο κόσμος καταλάβει τις συνέπειες της πολιτικής του, και κυρίως του δώσαμε την ευκαιρία στις εκλογές αυτές να λέει: είτε βγει ο Μημαράκης, είτε βγει ο Τσίπρας, την ίδια πολιτική θα έχετε. Άρα διαλέξτε ποιον συμπαθείτε περισσότερο. Αυτό όμως είναι τελείως λάθος και τελείως ψευδές. Η Νέα Δημοκρατία, όταν πάρει την εξουσία, το πρώτο που θα κάνει, το πρώτο, θα μειώσει τους φόρους. Θα μειώσει τους φόρους, μειώνοντας αντίστοιχα τις κρατικές δαπάνες. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε ακούσει από πολλές κυβερνήσεις. Τι μπορούσε να κάνει. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ότι η μείωση κρατικών δαπανών σημαίνει απολύτω παλίτη. Όχι, δεν σημαίνει απολύτω. Ποιο. Πού ξέρω από αυτό. Πρώτα απ' όλα το μνημόνιο. Λογική. Το μνημόνιο Σαμαρά, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, και το είχε επιτύχει αυτός διοργάνωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το λέω για να μην φανεί ότι επειδή είμαστε τώρα αντιποψήφοι, έχουμε τίποτα προσωπικές έχθρες μεταξύ μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, και μπράβο του, είχε πετύχει στο μνημόνιο Σαμαρά από το 2015 και μετά να μην υπάρχουν περαιτέρω απολύσεις. Ούτε μία δεν προβλεπόταν απόλυση στο δημόσιο από το 2015 και μετά. Άρα δεν είναι εκεί το κλειδί. Η μείωση των δαπανών του δημοσίου είναι πολλά άλλα πράγματα. Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων είναι πολλά αυτό άλλα πράγματα. Αυτό επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πώς, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μια επιχειρηματικώς φιλική χώρα, είναι πολλά άλλα πράγματα. Αλλά όλα αυτά τα πολλά άλλα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν τα πιστεύει. Και όσο αργούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, η χώρα μας παραμένει σε μιζέρια. Σε τι θέλω να βγει η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης που τα πιστεύει, γιατί είστε καλύτερος από τον κύριο Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική καλύτερος και χειρότερος. Πώς δεν μπαίνετε, αφού κατεβαίνετε και ζητάτε ψήφο, πρέπει να πείτε γιατί. Είμαστε διαφορετικοί. Αν θέλω να σα πω σε τι διαφέρουμε, πολύ ευχαριστώ. Αυτό λέω. Αλλά όχι καλύτερος και χειρότερος. Μα πού διαφέρετε, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν το ίδιο. Δεν το ίδιο. Δεν το ίδιο, με συγχωρείτε. Πού διαφέρετε, γιατί να προτιμήσετε εσάς. Θα πω αμέσως. Σέβομαι όλους τους αντιποψηφίους μου. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Μεταξύ μας δεν είμαστε μα αντίπαλοι. Μα μόλις περιγράψατε ένα τραγικό λάθος με Μαράκη τώρα. Μεταξύ μας δεν είμαστε αντίπαλοι. Κύριε Γεωργιάδη, μέχρι πριν από ένα λεπτό περιγράφατε ένα τραγικό λάθος με Μαράκη. Είδες πως θέλω να με διακόψει συνέχεια. Ενώ έχω πει τώρα ότι θα προσπαθώ να μην ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου. Δεν με ενδιαφέρουν τα επικοινωνιακά σας στρατηγήματα. Θέλω να με διακόψει. Να κάνουμε. Λοιπόν, εσείς κάνετε στρατηγικές. Αυτό που περιέγραψα προηγουμένως ήταν ένα δεν λάθος ήταν σφάλμα του Μεϊμαράκη. Έτσι το κατάλαβα. Γιατί αυτό ελήφθη σε απόφαση κατά μεγάλη πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου 55-20 στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Άρα ο κ. Μεϊμαράκης εφήρμοσε την απόφαση της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής μας ομάδος. Εγώ δεν μπορώ να χρεώσω στο Μεϊμαράκη ένα κατά τη γνώμη μου φρικτό λάθος ασφαλώς, αλλά που δεν ήταν του Μεϊμαράκη, αλλά ήταν της πλειοψηφίας. Τώρα, το ότι απεδείχθη ότι ήταν λάθος, απεδείχθη το αποτέλεσμα των εκλογών. Η ζωή απέδειξε ότι ήταν λάθος. Αλλά αυτό είναι άλλη τώρα συζήτηση. Δεν ισχύει δηλαδή ότι αν δεν ψηφίζατε θα καταστρεφόταν η χώρα. Βεβαίως και όχι. Διότι εκείνη τη μέρα εμείς είχαμε προτείνει. Άρα και εγώ προσωπικά είχα προτείνει. Άρα μας λένε ψέματα οι δικοί σας. Είχα προτείνει το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να απέχει αυτή τη ψηφοφορία, να βγει έξω και άρα θα πέρναγε το μνημόνιο με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου και του Ποταμιού μια χαρά. Έπαιρνε 126-128 ψήφους και τελείωνε. Δεν είναι έμεση αποδοχή αυτό. Είναι δεν σε μπλοκάρω, αλλά δεν σου παρέχω πολιτική νομιμοποίηση. Στον αντίλογο που έλεγαν κάποιοι τότε, ότι αυτό θα εκνευρίσει την Ευρώπη και δεν θα μας δώσει τα λεφτά η Ευρώπη, που ήταν ένας ορατός κίνδυνος, θα μπορούσε και να συμβεί, η απάντηση τότε ήταν απλή. Εάν η Ευρώπη ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία, τότε θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας καλέσει και να του ζητήσουμε πολιτικά ανταλλάγματα. Δηλαδή, δέσμευση ως προς το χρόνο των εκλογών, τουλάχιστον ένα χρόνο μετά. Αλλαγή του μείγματος της πολιτικής με μείωση των φόρων και ούτω καθεξής. Εμείς πήγαμε σαν τα καλά παιδιά και δώσαμε 76 ψήφους βουλευτών χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Δώσαμε την ευκαιρία στον Τσίπρα να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον δεινό διαπραγματευτή που το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεως το ψήφισαν 4 κόμματα στη Βουλή και να πάει στις εκλογές και να μας παρασύρει στο παλιό και στο νέο. Με εκείνη την ένταση που τα βάζεις τώρα δεν τα έχεις βάλει. Δεν είχε καταλάβει κανείς δηλαδή. Με την ένταση ακριβώς μας το λέω το πάνω. Δεν είχε καταλάβει κανείς ότι αμάν η Νέα Δημοκρατία πάει και ψηφίζει το μνημόνιο αλλά έχει ένα άδωνη που ουρλιάζει και φωνάζει και λέει Λάδος παιδιά. Μπορείς να ρωτήσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τον κόσμο λέω.
τα είπα και στο πολιτικό μας συμβούλιο, όπως ακριβώς σας τα λέω τώρα, και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, όπως ακριβώς σας τα λέω τώρα. Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μου αποφάσισαν, δεν τους κατηγορώ, γιατί αυτό το οποίο αποφάσισαν ήταν η ευθύνη προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, το οποίο δεν το υποτιμώ, είναι ένα μεγάλο επιχείρημα. Επικράτησε μέσα τους η ευθύνη με το ρίσκο να συντριβεί η Νέα Δημοκρατία. Πήραμε αυτή την ευθύνη και συνετρίβει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έγινε. Κάτσε δύο λεπτά τώρα. Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι υπό διαφορετικές, μια διαφορετική στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία του Μνημονίου ή με άλλον εκτός του Μεϊμαράκη αρχηγό θα μπορούσε να κερδίσει σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία του Τσίπρα? Ο Μεϊμαράκης έκανε το καλύτερο που μπορούσε και το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι αξιοπρεπές και στάθηκε. Ήταν θέμα πολιτικής τακτικής. Όταν λέγαμε ταυτόχρονα ότι ο Τσίπρας είχε καταστρέψει τη χώρα και μας χρέωσε 90 δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα λέγαμε είμαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσουμε μαζί του, το μήνυμα το οποίο στέλναμε στον εκλογία είναι ότι αφού θέλουμε να συγκυβερνήσουμε και μαζί του, δεν μπορεί να είναι τόσο κακός. Άρα του δίναμε το περιθώριο να μας παίξει στο δικό του γήπεδο. Και ποιο ήταν το δικό του γήπεδο? Είμαι ο πιο νέος, είμαι ο πιο φρέσκος, είμαι ο πιο συμπαθητικός. Και σε αυτό το γήπεδο μας κέρδισε. Άρα σαφώς και έγινε συγκλονιστικό σφάλμα προεκλογικής τακτικής. Να συζητείτε αυτό. Αυτό λέει το αποτέλεσμα. Απλώς εγώ δεν χρεώνω αυτό το σφάλμα, για να απαντήσω στον Γιώργο, στο Μεϊμαράκι. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Το χρεώνεται και στους γύρω-γύρω. Ο Μεϊμαράκης, υλοποιώντας αυτή την απόφαση πλειοψηφίας, έκανε το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και τον τιμώ και τον σέβομαι και μπράβο του. Το ξεκαθαρίζω και με δυνατή φωνή. Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θα προτιμήσει εσάς και όχι τον Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Τι διαφέρεται για να καταλάβουμε. Η δική μου υποψηφιότητα έχει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό πρώτο. Είμαι ο μόνος από τις τέσσερις που δεν είναι από πολιτικό τζάκι. Ο μόνος που δεν έχει θείο, πατέρα, παππού, υπουργό και βουλευτή. Θα μου πεις αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Προσέξτε. Εγώ δεν το λέω. Ο Μαράκης τι είναι, ποιο θείο έχει? Είχε. Ο θείος ήταν βουλευτής της. Βουλευτής για πολλά χρόνια. Καλά, δεν λέγεται τζάκι αυτό τώρα. Μην είναι τρελαθεί. Από τους τρεις είναι το μικρότερο, σίγουρα. Από τους τρεις είναι το μικρότερο. Ούτε του τζικό ήταν τζάκι. Όχι τώρα. Παππούς, πατέρας, γονός. Πόσο τζάκι άλλο δεν. Βουλευτές. Βουλευτές και υπουργοί. Όχι βουλευτές. Ούτε σώμα δεν του Μεϊμαράκη με το θείο του. Ξαναλέω. Εγώ, αγαπητέ Γιώργο Οικονομέα, είμαι ένας από εσάς. Για να μπορώ να στέκομαι εγώ σήμερα εδώ ως υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να το έχω καταφέρει εγώ που με κατηγορούν έτσι κοροϊδευτικά ως βιβλιοπόλη, σας λέω ότι αφού το κατάφερα εγώ, μπορεί να το καταφέρει ο καθένας από εσάς. Αυτό είναι που παρέχει η δική μου υποψηφιότητα. Και αν θέλετε, παρέχει ένα πολύ ωραίο συμβολισμό για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνει ένα τόσο ανοιχτό κόμμα που ένας από εσάς που βλέπετε τώρα την εκπομπή μπορεί να ονειρεύεται τον εαυτό του μετά από λίγα χρόνια βουλευτή, υπουργό και γιατί όχι αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κύριε, μην κάνετε έτσι κύριε Γεωργιάδη. Και άλλα φτωχόπεδα προκόψαν στη ζωή τους. Δεν είπαμε αν προκόψαμε. Εδώ είπαμε το αν μπορούν κάποια φτωχόπεδα να διεκδικούν την αρχηγία. Μπορείτε να μου πείτε άλλα στη δεξιά. Ναι, όχι. Άλλο το να διεκδικούν και άλλο όχι να την πάρουν. Αυτό το κρίνει ο λαός. Ναι. Άρα μην το ειρωνεύεστε. Δεν το ειρωνεύομαι. Επικαλείστε το. Εγώ κύριε Οικονομέα. Ότι λέτε ότι φτάσαμε, έφτασαμε γρήγορα. Και άλλοι φτάσανε. Εγώ κύριε Οικονομέα, έχω περάσει τη ζωή μου δύσκολα. Έχω κάτσει στην ουρά να πληρώσω, να τρυπήσω τιμολόγια στην εφορία, να τα θεωρήσω που λέγαμε τότε. Έχω ξενυχτήσει γιατί δεν έχω να πληρώσω την επιταγή μου που κινδυνεύει την άλλη μέρα να σκάσει. Έχω ξενυχτήσει για να σκεφτώ πώς θα πληρώσω το ένσημα στο ΙΚΑ. Ναι. Έχω δηλαδή ζήσει και ζω τη ζωή που ζει ο μέσος Έλληνας με τις αγωνίες του, με τα άγχη του, με τα προβλήματά του. Θα ήθελα να βγάλετε από αυτό το λογαριασμό ότι εγώ σας ειρωνεύτηκα. Δεν το έκανα. Καλά, εντάξει, το αποσύρω. Άμα σας πείραξε. Αντίλογο έκανα. Άμα σας πείραξε. Όλη αυτή η τζακολογία δεν πιστεύετε ότι βλάφτει το κόμμα σας συνολικά? Αν δηλαδή εσείς έρχεστε ως ένας καθαρτής όλου αυτού του πράγματος που είναι ένα. Ποτέ ιστορικά και αυτό είναι ένα μεγάλο κόμμα που οδηγείται και αυτό από πλούσιους και τζακάτους. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Ακούστε, το ότι η Νέα Δημοκρατία έδινε για πολλά χρόνια ή δίνει την εντύπωση ενός κόμματος που κυριαρχείται από εσωτερικούς μηχανισμούς. Μην μου πείτε ότι τα ακούτε από μένα, κύριε Καμπουράκη. Όχι, άλλο, τώρα για άλλο τα. Όχι. Μην μου τα ακούτε από μένα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη υποκρισία. Έχει δίκιο. Ωραία. Αυτό θέλω εγώ να το αλλάξω. Μάλιστα. Θέλω να το αλλάξω αυτό. Εντάξει. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία που θα μπορέσει να πείσει τους νέους που τις έχουν γυρίσει την πλάτη ότι αν έρθουν στη Νέα Δημοκρατία θα βρουν πόρτες ανοιχτές.
θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα στελέχη των τοπικών μας, των ομαρχιακών μας οργανώσεων, ότι αν είμαι εγώ ο αρχηγός τους, φαινόμενα να κερδίζουμε και να κλείνουμε τα κινητά και να τους ξεχνάμε, δεν πρόκειται να επιτρέψω να κάνει κανένας. Ότι η νίκη μας θα είναι συλλογική και θα λάβει ο καθένας τα μπράβο του και τα αίσθημα που θα έχει συμβάλει σε αυτήν. Εγώ θέλω να πω σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες που πλήξαμε την πολιτική μας τα τελευταία χρόνια, στους συνταξιούχους, γιατί από όλα τα μέτρα που ψηφίσαμε, αν θέλετε, για μένα το πιο επαχθές και το πιο άδικο ήταν μειώσεις των συντάξεων. Ναι. Δεν υπάρχει πιο επαχθές μέτρο από αυτό. Και συνεχίζουν να μειώνονται. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν κάποιοι. Δεν τους έλεγε ότι θα μειώσει τις συντάξεις. Δεν είχε υποσχεθεί ο κ. Τσίπρας ότι θα μειώσει τις συντάξεις. Ναι, είχε υποσχεθεί. Τις μειώνει τώρα, μου λέτε. Δηλαδή είναι ψεύτης. Όχι, σου λέει αναγκάζεται. Ψεύτης είναι δηλαδή. Αναγκάζεται, γιατί εσείς που κυβερνούσατε, τα κάνατε μπάχαλο. Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Γιατί αυτούς τους 7 μήνες το κράτος έχασε, όπως σωστά έλεγε με Μαράκη προεκλογικά, 90 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα 90 δισεκατομμύρια τώρα κάπως πρέπει να τα πληρώσει. Και ξέρετε που πάει ο Τσίπρας να δώσει την πρώτη πληρωμή, τον πρώτο λογαριασμό, στους συνταξιούχους. Εγώ ντρέπομαι όταν κόβω συντάξεις ανθρώπων. Ντρέπομαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι συντάξεις των ανθρώπων είναι δικά τους λεφτά. Και πας σε ανθρώπους που πλέον δεν είναι στην ενεργό εργασιακή ηλικία και τους λες τι? Τους λες τώρα που δεν μπορείς να συνεργαστείς άλλο, σου κόβω τη σύνταξη και το πώς θα ζήσεις, δικό σου λογαριασμός. Εγώ θέλω μια Ελλάδα που με την ανάπτυξη της οικονομίας, με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς της, θα κερδίσει το κράτος χρήματα και θα μπορέσει να πάει να διορθώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτές τις αδικίες αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω μια Ελλάδα. Πώς θα το κάνει, Άδωνη, αυτό τώρα? Πώς το πω? Πολύ εύκολα. Πω. Όλα γίνονται. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα πακέτο. Πριν από μια εβδομάδα ήρθε στο γραφείο μου, μέσω mail μου ζητήσαν να με δούνε, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, ας το πούμε έτσι, δεν λέγεται ακριβώς έτσι ο τίτλος, της πολιτείας της Utah στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να. Η πολιτεία της Utah κυβερνείται εδώ και 40 χρόνια από τους Ρεπουμπλικάνους, έχει το υψηλότερο ποσοστό Ρεπουμπλικανών στην Αμερική. Μπορούμε. Ήταν μια πολιτεία που όταν γινόταν η επέκταση στη Δύση, επειδή ήταν η αυτό πάρα πολύ φτωχή, δεν είχε τίποτα. Την παρέκαπταν, δεν πήγαινε κανένας εκεί. Και πήγαν πρώτα οι Μορμόνοι, όπως είπες, και μετά πήγαν και άλλοι. Αυτή η πολιτεία, της οποίας το φυσικό της περιβάλλον είναι να είναι τίποτα, είναι σήμερα η πλουσιότερη πολιτεία των ΗΠΑ. Έχει 3% ανεργία, 5% ανάπτυξη, είναι πρώτη στις νέες επιχειρήσεις. Γιατί? Γιατί κυβερνάνε 40 χρόνια σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί δεξιοί. Οι οποίοι τι κάνουνε? Έχουν φροντίσει να βάλουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις που με το ζόρι και τις μισές πάμε να κάνουμε εμείς εδώ. Τις έχουν βάλει στην καθημερινή τους ζωή, έχουν αφήσει την ιδιωτική οικονομία να αναπνεύσει και όταν αφήσει την ιδιωτική οικονομία να αναπνεύσει, έχουν βρει δουλειά στους νέους τους, δεν μεταναστεύουν οι νέοι τους να πάνε αλλού, παίρνουν νέους από άλλες πολιτείες και προκόβουν. Τι λέω λοιπόν εγώ? Μην γελάς καθόλου, γιατί δεν είπα για τους Μορμόνους, για την πολιτεία μιλάμε, δεν πάμε στο θρησκευμα. Μην το εσωπεδώνεις. Σου λέει έχεις μία πολιτεία, ένα κράτος μικρό, του οποίου οι φυσικές δυνατότητες ήταν μηδενικές και έχει καταφέρει να γίνει η πλουσιότερη πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν σε ενδιαφέρει πώς το κατάφερε? Ενδιαφέρον. Μου περιέγραφε ότι το 2000 έγινε, λέει, εθνικό συναγερμό στη Γιούτα, γιατί πήγε η ανεργία, Δημήτρη, 8,5%. Και έγινε, λέει, εθνικό συναγερμό, 8,5% ανεργία. Καταστροφή. Καταστροφή. Και μαζευτήκαμε, λέει, στο μεγάλο assembly, συνέλευση. Ναι. Καλέσαμε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις της Γιούτα. Ρωτήσαμε, λέει, οι βουλευτές, τι πρέπει να κάνουμε για να προσλάβει το καθένα σας τουλάχιστον έναν υπάλληλο. Μας προτείναν 400 νόμους, ψηφίσαμε 400 νόμους, προσέλαβαν 100.000 υπαλλήλους 6 μήνες και ξανάψε ενεργεία στο 4. Εγώ θέλω ο άνεργος να βρει δουλειά, Δημήτρη μου. Δεν μπορεί ο άνεργος να μην βρίσκει δουλειά. Πρέπει ο άνεργος να βρει δουλειά. Για να βρει δουλειά ο άνεργος, δεν θα βρει με εξυπνάδες στη Βουλή που λέει ο Τσίπρας. Θα χτυπήσω την διαπλοκή και θα αλλάξω τους τραπεζίτες που δεν μπορεί και να αλλάξει γιατί θέλει άδεια από την Τρόικα. Αυτό δεν θέλει. Και δεν να θέλει πουλήσει λαϊκισμό. Εσύ διάλεξες τώρα μια πολιτική δουλειά στην Γιούτα που την κυβερνάνε δεξί. Και την Καλιφόρνια θα δεξί την κυβερνούσαν δουλειά, που χρεοκόπησε. Όχι πάντα. Θα βρει δουλειά. Βρήκες τώρα μια πολιτεία και την θα βρει δουλειά ο άνεργος όταν με πίστη και αφοσίωση ακολουθήσουμε το δρόμο που ακολούθησαν πάνω πολλά άλλα κράτη πριν από εμάς. Και ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο της φιλελεύθερης οικονομίας, μπόρεσαν να κρατήσουν τους νέους στις χώρες τους, να δώσουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και να δώσουν προκοπή στις οικογένειές τους. Δεν θα ανακαλύψουμε, Δημήτρη Καμπουρά και Γιώργο Οικονομέα, ξανά τον τροχό, ούτε θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Ναι. Ακόμα θα δεν κάνουμε μου αυτά για το Μητσοτάκη όμως. Γιατί να διαλέξουμε εσάς και, κάνουμε, και όχι τον κύριο Μητσοτάκη? Θα τα κάνουμε. Μην νομίζει ο κόσμος ότι θέλετε να αποφύγετε. Θα τα κάνουμε με πίστη, με αφοσίωση. Και με εντάξει, δύναμη τώρα, για τις ιδέες μας. Τώρα βγάζεις, ας πούμε... Κύριε Γεωργιάδη, θα νομίζουν ότι θέλετε να αποφύγετε την απάντηση. Ποια ερώτηση?
γιατί να διαλέξουν εσάς, πού διαφέρεται από τον κύριο Μητσοτάκη. Καθόλου άξιος, καθόλου άξιος ο Κυριάκος, το ξεκαθαρίζω. Αλλά εσείς αξιότερος, αλλά γιατί. Είχα και εξαιρετική συνεργασία μαζί του όταν ήμασταν στα δύο υπουργεία και κάναμε τη μεταρρύθμιση του ΟΝΕΟΠΗ, που χωρίς τον Κυριάκο δεν θα μπορούσε να γίνει, και το λέω δημοσίως γιατί θέλω να είμαι καθαρός. Εγώ θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα όμως. Εγώ μόνο μπορώ να κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί δεν θα τον αφήσω χλωρό κλαρί. Είναι πολύ απλό. Και αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε γρήγορα τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα έχει μείνει στην Ελλάδα όρθιο απολύτως τίποτα. Ναι. Σε σχέση με τον κύριο Τζιτζικώστα. Ο κύριος Τζιτζικώστα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Για να καταφέρει να εκλεγεί περιφερειάρχη με τόσο μεγάλο ποσοστό, κάτι καλό κάνει. Αλλά περιμένω να ακούσω τις θέσεις του. Εγώ δεν γιατί στο χάρτη τον βάζει ότι είναι πιο δεξιός και από σένα. Φαντάζομαι λόγω οικογενειακών καταβολών, λόγω βασιλέως κτλ. Ναι. Το λένε αυτό. Δεν το ξέρω αν είναι. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Το ναι. ξέρω τον Αποστόλη, είναι συμπαθέστατος, άξιος εργατικός. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Όταν θα τον δω, γιατί θα βρεθούμε στα περίφημα debates, τα οποία ασφαλώς και πρέπει να γίνουν. Εμείς σας έχουμε καλέσει. Περιμένουμε απαντήσεις. Περιμένεις από μένα. Όχι, εσείς έχετε πει ναι. Εγώ δέχομαι όποτε θέλετε. Με όποιους όρους θέλετε. Όρθιοι, καθιστοί, με χρονόμετρο, χωρίς ναι. να διακόπτουμε, να μην διακόπτουμε, να μιλάω πρώτος, να μιλάω τελευταίος, όποια μέρα θέλετε, θα με σώσω debate θέλετε. Δεν υπάρχει να χάσω το ένα. Και πρέπει να γίνουν debates. Τώρα, ειλικρινά. Και όχι ένα. Μισό. Όχι ένα. Πρέπει να γίνουν θεματικά debates. Για πρέπει να ξέρει ο Δημοκράτης τις θέσεις μας για το κάθε θέμα. Για να μην χάσουμε την παράδοση. Τελευταία ερώτηση. Πόσο γρήγορα τελείωσε η συνέντευξη. Και 34. Εντάξει. Τώρα, αν βγείτε λίγο από τον εαυτό σας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, και γίνετε ένας άλλος απλός πολίτης, ας πούμε, ή άλλος πολιτικός, και ακούσετε κάποιον σαν τον Γεωργιάδη να λέει: εγώ μόνο μπορώ να κερδίσω τον Τσίπρα, κανένας άλλος. Πραγματικά, πώς θα σκεφτόσασταν γι' αυτόν. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αλαζονία, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν ακούγεται αλαζονικό, απολογούμε. Καλημέρα σας. Όμως, το πιστεύω βαθιά ότι μπορώ να το κάνω και θέλω να εμπιστευτούν οι δημοκράτες για να το κάνω. Πότε θα γίνει, 1η Νοέμβρη, 8. Εγώ ξέρετε, κύριε οικονομέα, ο πατέρας μου ήρθε στην Αθήνα τη δεκαετία του 50, πάνθοχος από το αμύντεο Φλωρίνης. Και έρθε τη ζωή και εκείνος με τη βιοπάλη. Έφτασε να γεννήσει, εμένα τον έχασα νωρίς δυστυχώς. Και σήμερα στέκομαι εδώ και διεκδικώ την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Όταν σας λέω ότι έχω σκοπό να το κάνω, θέλω να με κοιτάξετε τα μάτια και να με δείτε πώς σας το λέω. Θα το κάνω. Ναι. Εντάξει. Είναι ένας τρόπος. Πότε θα ψηφίσετε, γιατί υπάρχει θέμα. Θα το συναποφασίσουμε αυτό. Σιγά, μην μεγαλοποιείτε. Δεν μεγαλοποιούμε, αλλά να έχουμε μια εικόνα. Η μεταξύ μας σχέση των τεσσάρων είναι αρίστη. Αρίστη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η λήξη αυτής διαδικασίας θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία πολύ πιο ενωμένη και ισχυρή από ό,τι στην αφετηρία της. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Γιατί τώρα είναι ο πολιτικός χρόνος για να συγκροτηθεί η παράταξη. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τεχνικές λεπτομέρειες, όταν θα ψηφίσουμε 1η Νοεμβρίου, 8, 15 ή 29, το 29 Νοεμβρίου το λέω γιατί είναι η επέτειος των εκλογών του 2009 που κέρδισε ο Αντώνης Σαμάρας, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα που θα τα λύσουμε μεταξύ μας. Μα επειδή εσύ έλεγες ότι αν πάμε νωρίς είναι εκ του πονηρού, αν πάτε νωρίς. Επειδή είχε τεθεί το ερώτημα των 15 ημερών, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό αποκλείται, ας πούμε, 15 ημέρες. Θα είναι. Εντάξει. Μέσα στο Νοέμβριο. Τώρα που θα συμφωνήσουμε σε ποια Κυριακή του Νοεμβρίου, 4 άνθρωποι είμαστε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα συμφωνήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τελικής πτώσεως. Όχι. Δεν υπάρχει καμία τελική πτώση. Θα υπάρχει μια πολύ ωραία διαδικασία. Λοιπόν, πανηγύρι, γιορτή.